Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Εύη, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε τα βλέμματα όλου του πλανήτη και πάλι στραμμένα στην Αμφίπολη. Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε σκελετός, σχεδόν ακέραιος. Το γενετικό υλικό θα μεταφερθεί σε ειδικό εργαστήριο για έλεγχο, προκειμένου να προκύψουν τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα, αλλά και την εξακρίβωση της ακριβούς ηλικίας των οστών που βρέθηκαν. Στον τρίτο θάλαμο βρέθηκε μεγάλος αυτοσχέδιος τάφος, κατασκευασμένος από πορόλιθους, 1 μέτρο και 60 εκατοστά κάτω από το δάπεδο του τρίτου θαλάμου. Εντός του τάφου παρατηρήθηκε μια επιμήκη βάθυνση και εντοπίστηκε το ξύλινο φέρετρο, κάτι που αποδεικνύεται από τα περίπου 20 διάσπαρτα σιδερένια και χάλκινα καρφιά, καθώς επίσης και ουστέινα και γυάλινα διακοσμητικά που είχε το φέρετρο. Βλέπουμε εμείς, Βαγγέλη, να πω ότι τις φωτογραφίες που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού και έτσι βλέπουμε και όσα ακριβώς μας περιγράφεις. Από την περιοχή εντός και εκτός βεβαίως του Τύμβου Καστά, η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το συνολικό ύψος του τρίτου θαλάμου από την κορυφή της Θόλου ως τον πυθμένα του τάφου είναι 8 μέτρα και 90 εκατοστά. Μιλάμε για πολύ ψηλά οικοδομήματα, έτσι. Το Υπουργείο υπογραμμίζει την ανακοίνωσή του πως το ταφικό συγκρότημα στον λόφο είναι ένα δημόσιο έργο. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα μαρμάρου που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στη Μακεδονία. Πρόκειται για μοναδική και πρωτότυπη σύνθεση ποικίλων χαρακτηριστικών. Μια εξαιρετικά ακριβή κατασκευή, το κόστος της οποίας είναι προφανώς απίθανο να αναλυφθεί από ιδιώτη στα τότε χρόνια, έτσι. Παράλληλα, τονίζεται πως πιθανότητα πρόκειται για μνημείο αφηρωισμένου νεκρού, δηλαδή θνητού, στον οποίο αποδόθηκαν λατρευτικές τιμές από την κοινωνία της εποχής του. Ο νεκρός ήταν εξέχουσα προσωπικότητα, καθώς μόνο έτσι εξηγείται η κατασκευή αυτού του μοναδικού ταφικού συγκροτήματος, αναφέρει και ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα, τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η ολοκλήρωση του κοσκινίσματος των χωμάτων, η ολοκλήρωση των υποστηλωτικών εργασιών, καθώς και η συνέχιση των εργασιών συντήρησης στο μνημείο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση των τμήματων του ελιπόντος μέρους του ψηφιδωτού. Δεν το ξεχνάμε και το ψηφιδωτό εκτός του τάφου. Τώρα, στις 22 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Πολιτισμού, κ. Στασούλας, θα δώσει συνέντευξη στο Μουσείο της Ακρόπολης, της Αμφίπολης, στη μία το μεσημέρι, σχετικά με τα ευρήματα. Και στις 29 Νοεμβρίου, Σάββατο, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της όλης ανασκαφικής περίοδου στον Λόφο Καστά. Στην Αθήνα αυτό. Βεβαίως, να πω εγώ ότι ήδη έχουν αρχίσει και οι δηλώσεις των αρχαιολόγων ανά τον κόσμο για το ποιος μπορεί να είναι. Η Dorothy King λέει ότι είναι ή Μέγας Αλέξανδρος ή Ηφαιστείωνας ο νεκρός. Είναι πολύ ενθουσιασμένη, λέει, για τα όσα βρέθηκαν στην Αμφίπολη και διατυπώνει ένα ερώτημα εάν ο σκελετός ανήκει στην ίδια χρονική περίοδο με την κατασκευή του μνημείου. Λέει λοιπόν πως η αποτέφρωση ήταν κανόνας για την αρχαία Μακεδονία, υπενθυμίζοντας το παράδειγμα της Βεργίνας, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι μόνο δύο πτώματα τα ρηχεύτηκαν προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα. Στη Μακεδονία δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ηφαιστείωνας. Το σίγουρο είναι, Χρήστο και Βαγγέλη, ότι θα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά από εδώ και πέρα για το ποιος μπορεί να είναι. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με επιφύλαξη, αλλά θα μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πάντως θα κάνει την έρευνα σχετικά με τα κόκαλα, με το σκελετό που βρέθηκε. Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου θα κάνει αυτή την έρευνα. Πάντως εχθές ο κ. Τζιζικώστας που έκανε τις δηλώσεις στην Αμφίπολη στις συνεδρίες της ΠΕΔΕ το είπε τουλάχιστον δύο φορές, αν θυμάμαι καλό, ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη από αυτή την ιστορία και τον σαν να μας λέει δηλαδή. Ότι μάλλον ξέρω κάτι, αλλά δεν μπορώ να σας το ανακοινώσω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι όπως ακούγεται τουλάχιστον. Θα το δούμε βεβαίως, θα δούμε. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε και τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε θερμά, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά.